Δοξάζομαι, αδερφοί μου, τον επουράνιο Θεόν, τον γλυκύτατο μας Ιησούν, ο οποίος μας αξιώνει και διαπρεσβειών της Παναχράντου του Μητρός και του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, να ακούμε το Λόγο του Θεού, το Λόγο των ειδικών Του, αυτό το οποίο εισέρχεται στο βάθος της ψυχής μας και μας ενδυναμώνει εναντίον του αοράτου εχθρού, τον οποίον δεν βλέπουμε, και εκείνος επιτίθεται όποτε θέλει και όταν θέλει και όπως θέλει, διότι πρόκειται περί πανούργου, αδυνάτουμε, αλλά φοβερά πανούργου διαβόλου. Και αυτός είναι εκείνος ο οποίος παρασύρει την οικουμένη ολόκληρο, είναι αυτός ο οποίος έγινε αιτία καταστροφής και αφανισμού της ανθρωπότητος και επεκράτησε επάνω στον κόσμο τον οποίο εμείς βλέπουμε τώρα, επεκράτησε επάνω σε αυτόν τον κόσμο μία φοβερά οργή του Θεού, η οποία ονομάζεται κατακλυσμός. Τότε ο κατακλυσμός, σήμερα ο κατακλυσμός. Τότε κατακλυσμός των υδάτων, σήμερα ο κατακλυσμός της αμαρτίας. Αυτά τα δύο σημεία έχουν αιτία την σάρκα. Επ' αυτού είναι το σημερινό μας κήρυγμα. Η σάρκα, το σαρκείο. Αυτό το οποίο... Δεν ξέρω αν μπορώ να σας πω. Στο τέλος. Ευχαριστώ. Η σάρκα των σαρκείων, αυτόν το οποίο ακριβώς έγινε αιτία να εξαφανιστεί ο κόσμος, και αυτό θα γίνει αιτία πάλι να εξαφανιστεί ο κόσμος. Διότι ο κόσμος, αντί να δει τον Θεό, αντί να υμνήσει τον Θεό, αντί να δοξάσει τον Θεό, προσπαθεί πως να χορτάσει το σαρκείο του από ειδονές, από φαγητά, από τα πρόσκαιρα του κόσμου τούτου, και εγκαταλείπει τον Θεό. Όταν ο Πανάγαθος Θεός είδε τον άνθρωπο ότι ήταν αχάριστος και αγνώμων προς τον ευεργέτην Θεό, και έστρεψε την προσοχή του επάνω στο σαρκείο αυτό, το οποίο εμείς ονομάσαμε άλλοτε ως βλακεία, και είπαμε όταν ο άνθρωπος είναι σάρξ, τον καλύπτει η πλάξ και καταλήγει να είναι βλάξ, διότι δεν βλέπει τον Θεό, δεν ενθυμείται τον Θεό. Και ο Πανάγαθος Θεός, όταν τον είδε τον άνθρωπο ότι πλέον δεν έστρεφε την προσοχή του εις τον Δημιουργό Θεό, αυτόν ο οποίος έπλασε το πάνω, τότε οργίστη ο Θεός, λέγει, και είπε, αυτόν τον άνθρωπο τον οποίον εγώ έπλασα, εγώ θα τον εξαφανίσω. Δια ποιο σκοπό? Τι είναι το εκείνο που έφερε την οργή του Θεού εις το χείλος πλέον του ποτηριού και εξεχύλισε το ποτήρι από την οργή του Θεού? Το ερμηνεύει ο ίδιος ο Θεός. Το λέγει για να μην μείνει κανείς να διαρωτάται γιατί έγινε ο κατακλυσμός. Απαντά ο ίδιος ο Θεός και λέγει, δια το είναι τον άνθρωπο σάρκα, λέει. Έγινε ο άνθρωπος σάρκα. Δι' αυτό, λέγει, εγώ που τον έπλασα, εγώ θα τον αφανίσω. Και όταν θα έρθω δια δευτέραν φορά, λέγει,
διανακρίνω πλέον τον κόσμο. Ο κόσμος θα είναι ακριβώς ο ίδιος όπως τότε όταν εγώ εξυφάνισα τον άνθρωπο από την γη διά του κατακλυσμού. Τότε ήταν σάρκα και σήμερα που μιλούμε αυτή τη στιγμή είναι πάλι σάρκα. Η Αγία Γραφή προειδοποιεί τον άνθρωπο, συμβουλεύει τον άνθρωπο, δίδει λύσεις στις δυσκολίες του. Πλην όμως ο άνθρωπος δεν θέλει να ακούσει ποτέ τον Θεό. Δεν ανοίγει ποτέ το βιβλίο του Θεού για να δει τι λέγει ο Θεός εφόλων των θεμάτων. Όλα τα θέματα, όλες οι δυσκολίες, όλα τα απρόπτα λύονται δια της Αγίας Γραφής. Πλην όμως η Αγία Γραφή είναι το μόνο το οποίο δεν αναγνώσκεται ούτε γνώσκεται από τους ανθρώπους. Όλα τα άλλα μπορεί να τα βλέπει, να περνά ώρες ολόκληρες, να σπαταλά την ώρα του, άλλοτε για να χορτάσουν τα μάτια και άλλοτε για να χορτάσει το μυαλό με άχρηστα, με ανούσια, με περιττά πράγματα. Την Αγία Γραφή που είναι ο Λόγος του Θεού, που είναι ο Θεός ο ίδιος, που είναι η σοφία του Θεού, δεν ενδιαφέρεται, έχει άγνοια και η άγνοια τον σκοτώνει. Και τούτο είναι το σημείο το οποίο ακριβώς η Αγία Γραφή το ελευθερώνει για να το δούμε εμείς. Είναι το σημείο το οποίο ακριβώς λέγει το Ιερό Ευαγγέλιο προπάντων εις την νεότητα και μετά τα αυτά περιλαμβάνει όλους τους ανθρώπους είτε άντρας είτε γυναίκας. Περισσότερον όμως η Αγία Γραφή στρέφεται προς τον νέον άνθρωπο για να τον προλάβει να μην έχει γύρας εν αμαρτία, να μην γυράσει μέσα στην αμαρτία, διότι όταν η αμαρτία τον καλύψει είναι πολύ δύσκολο να τον εγκαταλείψει. Και δι' αυτό η Αγία Γραφή προλαμβάνει το νέο το παιδί να του δώσει συμβουλές για να το σώσει. Εάν δεν σωθεί η νεότης, τότε εξαφανίζεται ένα έθνος. Εάν η νεότης εγκαταλείψει τα ιδανικά τα οποία ονομάζονται ηθικά ιδανικά, εάν τα εγκαταλείψει ο νέος, τότε ολόκληρος η κοινωνία εξαφανίζεται και όχι μόνο η κοινωνία, αλλά και έθνη. Και όχι μόνο έθνη, αλλά η γη ολόκληρος. Παιδάκι μου, λέγει η Αγία Γραφή, να σέβεσαι τον Θεό και τον λόγο τον οποίο ο Θεός λέγει. Να αγαπάς τον Θεό δηλαδή και εκείνα που είπε ο Θεός. Διότι οι άνθρωποι δεν πρόκειται ποτέ να σου δώσουν χείραν βοήθειας. Μακάριος ανήρ ως ελπίζει επί Κύριον. Είναι μακαρισμένος εκείνος ο οποίος ελπίζει στον Θεό. Επικατάρατος δε εκείνος ο οποίος ελπίζει επί άνθρωπον. Εάν στρέψεις όλες σου τις ελπίδες επάνω στον άνθρωπο, είσαι από τον Θεό κατηραμένος και εξοφλημένος πλέον από την ζωή την αιώνιον που λέγεται Παράδεισος. Είναι δυνατόν να καταργέται ο Θεός, δεσποτά μου? Σου γελά την ώρα που δεν τον αγαπάς. Ο Θεός γελά εναντίον σου και σου λέει «Να, βλάκα, τι έκανες τώρα».
Εκγελάσετε, ο Κύριος εκμυκτηριεί, λέγει τον άνθρωπο, και εκγελάσετε αυτό. Είναι αυτό το οποίο συνήθισα μία ημέρα όταν εγώ είπα σε κάποιον ο οποίος ευλασφήμισε την Παναγία μας και ήταν κουτσός και του λέγω πρόσεξε μη βλασφήμισε την Παναγία μας γιατί αν σου άφησε το ένα πόδι θα σε κόψει και το άλλο, λέω. Και πετάχτηκε ένας Κύριος όπως αυτή τη στιγμή και λέει ο Θεός είναι τιμωρός. Ναι, είναι τιμωρός. Εδώ είναι το λεπτό σύντομα. Ο Θεός είναι τιμωρός. Δεν ανέχετε πάντοτε να τον υβρίζεις και πάντοτε να τον βλασφημείς και πάντοτε να τον περιφρονείς. Έρχεται η στιγμή κατά την οποία θα πληρώσεις. Δι' αυτό μην νομίσουμε ότι ο Θεός είναι μόνο μία ιδιότης. Ο Θεός είναι πλήρης ιδιοτήτων. Δηλαδή ο Θεός είναι αγάπη. Ο Θεός είναι πολυέλεος, ο Θεός είναι πολυέσπλαχνος, ο Θεός είναι ηχτήρμων, ο Θεός είναι παντογνώστης, ο Θεός είναι δίκαιος. Ξεχνούν οι άνθρωποι ότι ο Θεός είναι δίκαιος και δικαιοσύνας αγάπησε. Και εκείνος ο οποίος κάνει το κακό θα έβρει το κακό. Δι' αυτό αδερφοί μου να είμαστε πολύ προσεκτικοί εις τα λόγια του Θεού, διότι για να δυναμώσει ο άνθρωπος κατά του κοινού εχθρού, ο οποίος είναι ο διάβολος, δεν πρέπει να περιφρονεί τον Θεόν, διότι αμέσως ακούεται ο λόγος. Ημί Κύριος είναι ημίν. Τι είσαι ικανός σώος διαφυλαχθήνε εκ του εχθρού άμα και ανθρωποκτών. Ποιος έχει τη δύναμη να φυλαχθεί από τον διάβολο, ο οποίος είναι λέον οριόμενος και καταπίνει τον άνθρωπον? Διότι η Αγία Γραφή σε προειδοποιεί και σου λέγει πρόσεξε τον αόρατον εχθρόν, ο οποίος δεν τον βλέπεις. Και επειδή δεν το βλέπεις, στηρίζεις την αδυναμία σου πάνω σε μια λέξη. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Μακάρι να μην υπήρχε, διότι τότε δεν θα κατέβαινε ο Θεός από τους ουρανούς. Αλλά τόσο μας αγάπησε, ούτως ώστε δεν μας αφήκενε στα νύχια του και στα δόντια του διαβόλου και κατέβηκε από τους ουρανούς για να μας σώσει. Έγινε άνθρωπος. Η ενανθρώπιση του Θεού έχει μία αιτία. Να μας σώσει γιατί μας αγάπησε. Μα να μας σώσει από πού να μας σώσει. Από ποιον να μας σώσει. Από τι να μας σώσει. Να μας σώσει από τον αόρατον εχθρόν. Με αυτόν ο οποίος επετέθηκε του ιδίου του Θεού. Όταν ήταν μέσα στην έρημο ο Θεός, επάλεψε με τον διάβολο, εσυζήτησε με τον διάβολο, εξαπόστειλε τον διάβολο και τότε λέγει άγγελοι διεικόνων των Θεών. Πλην όμως αυτά είναι λεπτά και μικρά γράμματα τα οποία δεν τα βλέπουν οι ληστές, οι ασεβείς, οι ανόητοι. Τους οποίους αποκαλεί το Ιερόν Ευαγγέλιο. Άφρον λέγει. Ο άφρον νέος. Ο Λόγος του Θεού αποτελεί το πολυτιμότερο δώρο και την ιεροτέρα παρακαταθήκη η οποία εδόθη εις τον άνθρωπο. Δεν υπάρχει ιερότερο, δεν υπάρχει αγιότερο, δεν υπάρχει μεγαλύτερο από το Λόγο του Θεού που μας έδωσε ο Θεός. Εάν αυτόν τον λόγο τον περιφρονήσεις, να γνωρίζεις ότι δεν πρόκειται να δεις Θεόν. Όλες οι αμαρτίες επί της γης, οποιασδήποτε και αν είναι, όσον μεγάλη και αν είναι, όσον βαριά και αν είναι, όσον απεχθής και αν είναι,
Πάσα αμαρτία επί της γης συγχωρείται. Ένα μόνο δεν συγχωρεί ο Θεός ούτε εις τον παρόντα κόσμο, ούτε εις τον μέλλοντα. Και αυτό ονομάζεται βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος σημαίνει ότι αυτά που γράφει το Ευαγγέλιο, που εγγράφει από το Άγιον Πνεύμα, αυτά που λέγει το Ευαγγέλιο δεν τα παραδέχεσαι. Τα περιφρονείς, τα ποδοπατείς και έτσι βλασφημείς το Άγιο Πνεύμα και δεν πρόκειται να συγχωρεθείς ούτε στον παρόντα κόσμο, ούτε στον μέλλοντα. Τι θα έκαμε ο γήινος, ο αδύνατος άνθρωπος χωρίς το λόγο του Ευαγγελίου? Αυτός ο άνθρωπος ο οποίος νομίζει ότι κρατάει τα πάντα στα χέρια του. Είναι αυτό το οποίο είπαμε στο περασμένο κήρυγμα, ότι μηδέν εστίν ο άνθρωπος, μηδέν η δύναμή του, μηδέν η φαντασία του, μηδέν η ύπαρξή του, μηδέν ο πλούτος και η ισχύς, μηδέν η ωραιότης που καυχάται ο άνθρωπος. Είμαι όμορφος, λέει. Τα πάντα ματαιώτης. Όλα αυτά είναι ματαιώτης. Χωρίς το λόγο του Ευαγγελίου, αδερφοί μου, θα είμαι τόσο πτωχή και τόσο αδύνατη, ούτως ώστε δεν θα ειδυνάμεθα ποτέ να δούμε το πρόσωπο του Θεού. Τι θα έκαμνε και πώς θα αντιμετώπιζεν τας πολύ υπούλους και εντέχνους επιθέσεις ο άνθρωπος χωρίς το λόγο του Θεού? Τι θα έκαμνε, πώς θα ζούσε, πώς θα η δύνατο να πολεμήσει? Δεν γνωρίζει τα σπαγίδας του διαβόλου. Πώς θα εγνώριζαν τα μεθοδίας αυτάς του πονηρού? Πώς θα η δύνατο να τον αντιμετωπίσει με το ίδιο νόμισμα το οποίο εκείνος το επιτίθεται? Θέλει ειδικά όπλα, όπως έχει αυτός ειδικά όπλα. Θα τον προσέξουμε μόλις είμαι θα βρέφει τι κάνει. Μόλις μεγαλώσουμε λιγάκι τι κάνει. Μόλις φτάσουμε σε ένα όριο ηλικίας τι κάνει. Μόλις φτάσουμε στο γάμο τι κάνει. Μόλις φτάσουμε στο γύρας τι κάνει. Όσοι επήγαν στρατιώτες πρέπει να γνωρίζουν καλώς πως ο εχθρός εις κάθε μία περίπτωση αλλάζει και γνώμη, σχέδια και επιτίθεται για να νικήσει. Εάν ο άνθρωπος κάνει αυτάς τις πράξεις, πόσο μάλλον ο διάβολος ο οποίος είναι αόρατος. Μην νομίσουμε ότι άλλα είναι να είναι μικρό το παιδί και δεν κάνει αμαρτίες, και άλλα όταν είναι νέος και δεν κάνει αμαρτίες τάχατες, και άλλα είναι όταν μεγαλώσει τότε κάνει αμαρτίες. Σήμερα που εφτάσαμε και μιλούμε αυτά τα λόγια του Θεού, αδελφοί μου, υπάρχουν γονείς οι οποίοι παίρνουν τα παιδιά τους από το χέρι εις ηλικία 12 ετών και τα οδηγούν στην πορνεία για να ζήσει, λέγει, έξυπνο το παιδί, να μην παλαβώσει, να μην γίνει κουτό, λέγει. Άνθρωπε, άνθρωπε, που έχεις φτάσει, που σε κατέβασε ο διάβολος, που σε ποδοπάτησε, τι έχεις να δώσεις ενώπιον του Θεού λόγο? Τι λόγο? Τι να του αποκριθείς όταν σου πει έκανες το θέλημά μου, ναι ή όχι? Έχεις την τόλμη να του πεις ναι, έκανα το θέλημά σου? Ποιος είναι από εμάς ο οποίος θα έχει τέτοια τόλμη να πει στον Θεό όταν θα παρουσιαστούμε μπροστά του και θα μας απευθύνει το ερώτημα, έκανες το θέλημά μου, ναι ή όχι? Δεν είναι όπως εμείς που φέρουμε αντιρρήσεις και σκέψεις. Εκεί ο Θεός παν στόμας φραγίσεται, λέγει, μη έχουν τι απολογίσαστε, ότι ο ζεράκος αποκαθημένης η δικαιοσύνη ενώπιον αυτού. Δεν είχε τίποτε τι να πει.
Ερχόμεθα στο μυστήριο της μετανοίας και τη στιγμή που λέμε βαριά αμαρτία, λέμε γιατί το έκανες και αμέσως αντί να πεις συγγνώμη, Θεέ μου συγχώρεσέ με, προσπαθεί την ίδια στιγμή να επιρρύψει τας ευθύνας ή στο παιδί, ή στον άντρα, ή στον αδερφό, ή στους γονείς, ή στους γειτόνους, ή οπουδήποτε αλλού, μόνον εκείνος δεν έχει φτάξει. Γιατί δικαιολόγησε, παιδάκι μου, πες μία λέξη την οποία περιμένω από το στόμα σου. Πες την, παιδάκι μου, γιατί έκανες αυτό. Πες, κάτι σε περιμένω να πεις. Δεν λέγει. Ήμαρτο δεν μπορεί να πεις. Πες αυτή τη λέξη και ο Θεός σε συγχωρεί. Αλλά να μην την πεις από το στόμα, αλλά από την καρδία. Σου συγχωρεί τόσες αμαρτίες και έπειτα μόλις βγεις έξω και βρεις κάποιον ο οποίος σου έκανε κάτι, δεν του συγχωρείς με κανέναν τρόπο. Συγχώρεσε με, αδερφέ μου, δεν σε συγχωρώ. Μα ο Θεός προηγουμένως σου σήκωσε φορτίον το οποίο δεν μπορεί να φανταστείς ούτε να περιγράψεις. Εκείνος το σήκωσε επάνω στο νόμο του και σου εσυγχώρεσε. Εσύ γιατί δεν συγχωρείς? Πώς θα γνώριζε τι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και το ευάρεστον και το τέλειον, το οποίο ακριβώς θέλει ο Θεός και εσύ δεν ήκουσες ποτέ σου. Δεν άνοιξες το βιβλίο του Θεού. Προτίμησες να ανοίξεις το βιβλίο του διαβόλου τα βρώμου περιοδικά, αυτά τα οποία θα μαζέψεις όλους τους διαβόλους από πάνω σου την ίδια στιγμή που τα ανοίγεις, μαζεύεται όλη η κόλαση από πάνω σου. Εάν ανοίξεις το βιβλίο του Θεού, έρχεται ο Θεός από πάνω σου και οι άγγελοι του ουρανού. Τι προτιμάς λοιπόν, την κόλαση και των εχθρών ή των Θεών που σε έπλασε? Πώς θα εισχωρήσει εις την αίσθηση του κόσμου για να γνωρίσει έστω αμυδρός ο κόσμος τα όσα τελούνται εις των ουρανών? Δεν πιστεύει άλλη ζωή. Δεν υπάρχει τίποτα, λέγει, εδώ είναι τα πάντα. Πώς να τα κατανοήσει? Εάν δεν ακούσει το Λόγο του Θεού, πώς θα κατανοήσει τι γίνεται και τι μας περιμένει? Απορρίπτει το Λόγο του Θεού. Ποιος θα σου τα πει? Υπάρχει κανείς ο οποίος θα σε διαφωτίσει σε αυτά? Ο Νικόδημος, ο οποίος εξιώθη να κατεβάσει το σώμα του Χριστού από τον Σταυρό, ήταν ο κρυφός μαθητής του Χριστού, λέγει. Και όταν ο Χριστός του είπε, Νικόδημε, πρέπει να ξαναγεννηθείς, του λέγει, για να σωθείς. Απήντησε ο Νικόδημος, Κύριε, του λέει, μα πώς τώρα γέρον άνθρωπος εγώ να μπω μέσα στην κοιλιά της μητέρας μου για να ξαναγεννηθώ? Και τούτε, τι του απήντησε ο Χριστός? Εσύ, του λέγει, σου λέγω τα επίγεια και δεν τα καταλαβαίνεις, του λέγει. Πώς θα σου πω τα επουράνια και να τα καταλάβεις? Αδερφοί μου, εκείνος ο οποίος καυχάται ότι γνωρίζει τα πάντα, εκείνος είναι ο μεγαλύτερος κουτός, ο μεγαλύτερος άφρον, λέγει. Ιδού ποιος είναι ο ανεκτήμητος θησαυρός, τον οποίον πρέπει να κυνηγήσεις σε αυτόν τον κόσμο? Ο Λόγος του Θεού. Οι εντολές του Θεού, αυτά στα οποία ο ίδιος έδωσε στον Μωυσή επάνω στο όρος Σινά. 10 εντολές. Αφήρεσε τις 8 και άφησε 2. Η πρώτη εντολή λέγει και μεγαλύτερα να αγαπήσεις τον Θεό σου με όλη σου την ψυχή, με όλη σου την διάνοια, με όλη σου την καρδία και με όλη σου τη δύναμη. Εάν αγαπήσεις τον Θεό, τότε την ίδια στιγμή θα ανοίξει ο Θεός την καρδιά σου και θα σου δώσει το Άγιο του Φως, το Άγιο του Πνεύμα, την χάρη του. Όλα τα αγαπούμενα, αδερφοί μου, τα πρόσκαιρα και τα μάτια τούτου του κόσμου, τον Θεό δεν αγαπήσαμε, τον Θεό δεν θέλουμε. Εκείνος μας αγάπησε. Η πλευρά η δική του έχει τελειώσει.
Είναι δύο σημεία για να σωθούμε. Το ένα σημείο είναι να μας αγαπήσει ο Θεός. Μας αγάπησε, εσταυρώθη για μας. Έχισε το αίμα του επάνω στο σταυρό. Ταπεινώθη, υπέφερε, εμαρτύρησε. Εκείνος τελείωσε, το έργο του το έχει τελειώσει. Μένει το δικό μας έργο. Να θυσιάσουμε τα πάθη μας και τις αδυναμίες μας, να θυσιάσουμε την αμαρτία εις τον βωμό της αγάπης του Θεού και να γίνουμε νεκροί τη αμαρτία. Να νεκρωθούμεν τη αμαρτία, όπως λέγει το Ιερόν Ευαγγέλιο, ο νεκρός δεν αμαρτάνει ποτέ του. Και πρέπει για να νικήσεις την αμαρτία να γίνεις νεκρός. Νεκρωθούμεν λέγει τη αμαρτία. Νέκρωσε λέγει αυτό το σαρκείον και τότε θα νικήσεις την αμαρτία. Εάν αυτό το σαρκείο σε κυβερνά, θα σε παρασύρει όπως παρασέρνει το άλογο το αφηνιασμένο, τον αναβάτη, στο βάθος του κρυμνού και θα σε εξαφανίσει. Ή θα νικήσει η ψυχή την σάρκαν, ή αν νικήσει η σάρκα την ψυχή το πνεύμα, έχεις αφανιστεί πλέον. Δεν υπάρχει λόγος ούτε να ζεις, ούτε να αναπνέεις, ούτε να χορεύεις, ούτε να γελάς, ούτε να καυχάσει ό,τι κάτι είσαι. Πρόσεξε το πολύ, μη σε παρασύρει το αφηνιασμένο άλογο, διότι αν σε παρασύρει και δεν το κυβερνήσεις αυτό το σαρκείον, τότε σε έφαγεν ο λέον ο οριόμενος. Ο θησαυρός ο μεγάλος, τον οποίο πρέπει να περιφρουρούμε με ασφάλεια, διότι είναι αυτή η ζωή μας, αυτή η ύπαρξή μας είναι το Ιερόν Ευαγγέλιο, ο Λόγος του Θεού. Ούκε πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλλεν παντή ρήματι εκπαρευωμένου εκ στόματος Θεού. Αυτό είπε ο Θεός εις τον διάβολον, όταν του είπε, τώρα που πεινάς, του λέγει, πες τις πέτρες να γίνουν ψωμί να φας. Και ο Χριστός μας του απήντησε από την Αγία Γραφή, ούκε πάρτο ζήσετε άνθρωπος, γέγραπτε, του λέγει, είναι γραμμένο, του λέγει, στην Αγία Γραφή, ερευνάτε τα γραφάς και ευρύσετε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει μας. Να ερευνάς τα Αγίας Γραφάς, να ψάχνεις, να έβρεις την αλήθεια, τότε θα είσαι κοντά στο Θεό. Και είπαινε στον διάβολο, γέγραπτε, του λέγει, ούκε πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος. Μην νομίσετε, αδερφοί μου, όταν έρθει ο Αντίχριστος και εκείνοι οι οποίοι αγωνιούν περισσότερο για τα παιδάκια τους, εκείνοι θα πάνε πρώτοι στον Αντίχριστο. Ο Θεός θα μας φυλάξει, ο Θεός θα μας σώσει, ο Θεός θα μας δώσει την αγάπη Του. Λέγει, δεν ζεις μόνο με το ψωμί, λέγει, αλλά εν παντή ρήματι εκπαρευωμένο εκ στόματος Θεού. Βλέπετε τούτα τα λόγια που λέμε τώρα, εάν τα συνεχίσουμε ως αύριο το πρωί, δεν πρόκειται να σηκωθεί κανείς από εδώ. Θα μένουμε εδώ και να λέμε, να ακούσουμε ακόμη κάτι, να ακούσουμε ακόμη κάτι, να ακούσουμε ακόμη κάτι. Ούτε φαγητό να θυμίσαι, ούτε ποτό, ούτε ύπνο, ούτε κούραση. Φτάνει να είσαι αγαπητός στον Θεό. Και εκείνος θα σε τρέφει με τα λόγια του. Γι' αυτό να μην αγωνιούμε όταν έρθει ο Αντίχριστο ότι πρέπει να πάρουμε τη σφραγίδα του για να τρώμε το ψωμάκι μας, να τρώμε το φαγάκι μας, τότε που θα τα βρούμε, εφόσον δεν έχουμε τη σφραγίδα ούτε να πουλήσουμε θα μπορούμε, ούτε να αγοράσουμε θα μπορούμε. Και τότε πόσοι θα πάνε στον Αντίχριστο, πόσοι και πόσοι. Είναι ακόμη ανάγκη και πολύ ευαίσθητο πράγμα, αδερφοί μου, να προφυλάσσουμε όπως τα μάτια μας τον Λόγο του Θεού. Όπως φυλάττουμε τα μάτια μας να μην πάει σκόνη μέσα καθόλου, ούτε η παραμικρά σκόνη, ούτε το παραμικρό σκονίδιο. Όταν μπει στο μάτι του ανθρώπου αμέσως αρχίζει και τρίβει το μάτι του για να φύγει αυτό. Έτσι λέγει, όπως την κόρη του οφθαλμού πρέπει να φυλάττουμε τα λόγια του Θεού, το Ευαγγελίου. Ελάχιστη κόκκι σκόνη αν εισέρθουν εις τον οφθαλμό,
Ο άνθρωπος δεν ησυχάζει. Δι' αυτό και έβαλε ο Θεός στα μάτια προφυλακτικά. Έβαλε τα φρύδια για να μην πέφτει ο υδρότας, ο οποίος είναι αρμυρός μέσα στα μάτια. Έβαλε τα βλέφαρα για να είναι όπως οι περσίδες, οι οποίες φυλάττουν την είσοδο του αέρα. Εκείνα τα βλέφαρα είναι εκείνα τα οποία ξεσκονίζουν και αφανίζουν τα πάντα. Ασχέτως αν οι γυναίκες σήμερα παίρνουν όλες τις μπογιάδες και τα βάφουν και τα κάνουν μαύρα και τα κάνουν πράσινα και τα κάνουν δεν ξέρω και εγώ τι, που να ξέρουν τα καημένα τα πλάσματα. Τι έδωκε ο Θεός για εκείνα τα μάτια, διότι εκεί είναι το φως του ανθρώπου. Εκεί είναι το φως του ανθρώπου. Όταν χάσεις το φως σου, τότε χάνεις το παν. Οχυρώματα έβαλε λοιπόν στα μάτια ο Θεός και οχυρώματα βάζει στην ψυχή του ανθρώπου για να μην φύγει ο Λόγος του Θεού, να τον φυλάτει. Οι βλεφαρίδες, τα βλέφαρα, τα φρύδια, όλα τα έβαλε ο Θεός για να κρατούν καθαρήν την κόρη του οφθαλμού για να βλέπει. Αλλά τι λέγει ο Θεός? Θα έχουν μάτια, λέγει, άνθρωποι να βλέπουν και δεν θα βλέπουν. Θα έχουν αυτιά για να ακούν και δεν θα ακούν, λέγει. Και τούτο λέγει διότι η καρδία των είναι δοσμένη επάνω εις την σάρκα και το χώμα του κόσμου τούτου. Σέρνονται, λέγει, μέσα στη λάσπη της αμαρτίας όπως σέρνονται οι σάλιαγγες. Και όταν ακούσει κανέναν ότι είναι πνευματικός άνθρωπος, δεν το καταλαβαίνει. Υπάρχουν πνευματικοί άνθρωποι, λέγει. Μα είναι δυνατόν ο σάλιαγγας να καταλάβει ότι πετάω αετός στα ύψη του ουρανού μέσα στα νέφη και χάνεται? Είναι δυνατόν να το καταλάβει? Όλοι νομίζουν ότι περπατούν και σέρνονται όπως εκείνος. Βγάζουν γραμμές πίσω τους. Παρακαλούμε πολλά και στον Θεό και επαναλαμβάνομαι εκ βάθου ψυχής των στίχων. Φύλαξον με ως κόρην οφθαλμού, Κυρία. Το λέγουμε. Ή αν δεν το πούμε, το ακούμε. Και που το ακούμε δεν το λαμβάνουμε υπόψη. Να το πούμε δεν το λέγουμε. Και ο άνθρωπος μένει ξηρός, ολόξηρός. Δεν έχει εκμάδαν πάνω του. Θα μας φυλάξει όμως εάν δεικνύουμε την ιδία συμπεριφορά προς τον λόγο των ειδικών του και τα θεία του προστάγματα. Τότε και μόνον τότε θα μας φυλάξει ο Θεός. Εάν με αγαπάτε, λέγει, τα σε εμάς εντολά στηρίσατε. Αγαπάς τον Θεό? Αγαπώ, λέγει, τον έχω μέσα στην καρδιά μου. Ποιον καρδιά? Ποιαν καρδιά τον έχεις? Αυτήν τη σαρκενή, τη σαρκική, αυτήν την πέτρα που επορώθηκε εκεί, τον έχεις τον Θεό? Εάν αγαπάς τον Θεό, λέγει, τηρείς τα σεντολάς του. Εάν με αγαπάς, τήρησε αυτά τα οποία σου λέγω, λέγει. Πηγαίνεις και προσκυνείς την εικόνα της Παναγίας μας. Πόσες φορές την έχεις προσκυνήσει, αν την προσκυνήσεις? Διότι υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι απαξιούν να σκύψουν να προσκυνήσουν την εικόνα της Παναγίας. Όταν πάει να προσκυνήσεις την εικόνα της Παναγίας μας, σου μιλάει η Παναγία και λέγει, άκουσε, έρχεσαι να με προσκυνήσεις? Αυτό το προσκύνημα δεν το θέλω. Θέλω ένα πράγμα μόνο, σοβαρό πράγμα. Ποιο είναι αυτό? Ό,τι σου λέει ο Υιός μου να το ακούς, λέει. Αυτό θέλω. Μην με προσκυνείς. Να μην πάθουμε όπως εκείνη την πεθεράνη η οποία έρχεται στην εκκλησία και πάει στην εικόνα της Παναγίας και ανάβει μια λαμπάδα πιο μεγάλη από τον ποητή και λέγει, Παναγία μου, βοήθησέ με να χωρίσω τον άντρα της κόρης μου. Θέλουν την Παναγία να γίνει σύμμαχος με την αμαρτία και τον Χριστό με τις αμαρτίες και τις αδυναμίες. Και αυτός ο οποίος σας ομιλεί αυτή τη στιγμή
δοκιμάζει τέτοια φρικτά πράγματα. Έρχονται οι άνθρωποι της αμαρτίας και λέγει, διάβασε μου, λέγει, για να πάω στην αμαρτία. Βρε άνθρωπε του Θεού, τι λες, τι έπαθες, έχεις τρελαθεί. Να γίνω καλά, λέγει, να αμαρτάνω. Να πηγαίνω, λέγει, να βρίσκω τους φιλενάδες μου. Γι' αυτό ήρθες εδώ, παιδί μου. Άντε, παιδάκι μου, πήγαινε στην ευχή του Θεού. Πήγαινε να μετανοήσεις, να σωθείς. Αυτά έχουμε, αδερφοί μου. Αυτός είναι ο κόσμος ο σημερινός. Όσοι ειρωνεύονται και θεωρούν το Ευαγγέλιο ως αναχρονιστικό, λέγει, είναι για τους καθυστερημένους. Είναι για εκείνους οι οποίοι έζησαν στους χρόνους των δεινοσαύρων, λέγει. Είναι παλαιοντολογικά ευρήματα, λέγει αυτή. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ έξυπνα αυτά τα οποία ακούμε. Πρέπει να διώξουμε, λέγει το Ευαγγέλιο, ο κόσμος προχωρεί μπροστά, λέγει. Εσείς είστε καθυστερημένοι, μείνατε εδώ, λέγει. Άχρηστο, λέγει, δια τη ζωή μας το Ευαγγέλιο. Δεν υπάρχει. Δεν μπορεί κανείς, λέγει, να κάνει αυτά τα οποία λέγει το Ευαγγέλιο. Είναι ψεύτικα. Είναι, αν πει την άλλη, δύσκολα, λέγει. Δεν τηρούνται. Και ο Θεός φωνάζει, πάρε το ζυγό μου, λέγει, και είναι ελαφρύς και το φορτίο μου πολύ, πολύ, πολύ ελαφρύ. Ο ζυγός μου είναι Χριστός, λέγει, τίμιος, καθαρός, και το φορτίο μου είναι ελαφρύ. Φορτώσου και να δεις, δεν υπάρχει ποτέ βάρος στα λόγια του Θεού. Είναι εκείνον το οποίο ομολόγησε ο Ιερός Αυγουστίνος, όταν εγνώρισε τον Χριστό, μετά που έπαθε τόσα, έτρεξε δεξιά, έτρεξε αριστερά για να έβρει την αλήθεια, και η μητέρα του, η Μόνικα, έκλαιγε και ονομάστη ο Ιερός Αυγουστίνος το παιδί των δακρύων. Και τη στιγμή κατά την οποία εγνώρισε τον Θεό, έτρεξε στη μανούλα του, η οποία ξεψυχούσε, μανούλα μου, τώρα εγνώρισα τον Χριστό. Και απευθύνεται στον Χριστό και του λέγει, γλυκύτατε μου Ιησού, γιατί δεν σε γνώρισα τόσο καιρό. Εγνώρισες τον Χριστό, παιδάκι μου, για να δεις τι έρχεται μέσα στη ψυχή σου. Γνώρισε τον για να δεις ποια θα είναι η ζωή σου. Αγγελική ζωή. Αρνούνται ότι ο νόμος είναι το φως και ότι στην καρδία αυτών ο νόμος του Θεού είναι ο οφθαλμός της ψυχής. Ο οφθαλμός της ψυχής. Η ψυχή βλέπει, η ψυχή ακούει, η ψυχή ομιλεί. Αυτή τη στιγμή που μιλούμε, μην νομίζετε ότι μιλεί το σαρκείο αυτό. Τον το σαρκείο δεν ομιλεί. Θέλεις παράδειγμα? Μόλις φύγει η ψυχή από μέσα, ούτε βλέπει, ούτε ακούει, ούτε κινείται, ούτε αισθάνεται, τίποτε. Άρα, το σαρκείο δεν ομιλεί. Η ψυχή του ανθρώπου ομιλεί. Η ψυχή του ανθρώπου βλέπει, η ψυχή του ανθρώπου ακούει, η ψυχή του ανθρώπου αισθάνεται, η ψυχή του ανθρώπου ζει, η ψυχή του ανθρώπου είναι αθάνατος, όπως ο Θεός. Όταν τον έβλεσε τον άνθρωπο, ενεφύσισε αυτό, λέγει, και έδωκε πνεύμα ζωής. Από πάνω του ο Θεός έκοψε και μας έδωκε εμάς. Όπως είναι εκείνος αθάνατος, είμαι και εμείς αθάνατοι. Όπως είναι εκείνος αιώνιος και εμείς αιώνιοι. Δι' αυτό μας καλεί και λέγει, παιδάκια μου, να έρθετε κοντά μου και να σας κάνω συγκληρονόμους μου. Εγώ κληρονομώ την Βασιλεία των Ουρανών και εσείς θα την κληρονομήσετε, λέει. Ναι, αδερφοί μου. Οι εντολές του Θεού πρέπει να είναι διημάς τους ανθρώπους, τους ματαίους ανθρώπους, τους ανθρώπους της ματαιότητος, πρέπει να είναι ένα πράγμα πανάκριβο, ατίμητο, που να μην τιμάται ποτέ, να μην έχει τιμή. Αξίζει να καυχόμεθα και να σκεπτόμεθα συνεχώς
όταν έχουμε το Λόγο του Θεού, το Ευαγγέλιο μέσα στην ψυχή μας. Οι ματαιόδοξοι επιδεικνύουν τα κοσμήματα τους, καυχόνται δια τα χρυσά δακτυλίδια τα οποία φορούν, για τα πανάκριβα φορέματα τα οποία φορούν, φορέματα εκατομμυρίων, εκατομμυρίων. Υπήρχε ένας ο οποίος βρισκόταν επάνω στη σκηνή και έκαμνε τέτοιες βρωμερές χειρονομίες στον κόσμο και από κάτω η νεότης έξαλλη ύψωνε τα χέρια και φώναζε και εκείνος έκανε τέτοιες χειρονομίες τις οποίες ούτε στα καταγώγια του Άδου δεν γίνονται. Το αποτέλεσμα του ήταν να κλειστεί στις φυλακές αυτή τη στιγμή και να λιώσει μέσα στις φυλακές. Περιφρόνησε τον Θεό και νόμισε ότι αυτός είναι. Εκαυχάτω πάνω στις χερίσεις τα οποία έκανε για να φαίνεται νέος. Και όμως το αποτέλεσμα ήταν ένα μάταιο και μία ματαιώτης. Τα αδαμαντοκόλλητα περιδέρεα τα οποία βάζεις και λες ότι αυτά είναι το πάντιε με, δεν είναι τίποτε άλλο, είμαι μόνο μία ματαιώτης, και λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, όπως πηγαίνεις λέγει και ντύνεις το άγαλμα το οποίο ούτε μιλά ούτε λαντί, όπως πηγαίνεις εκεί και του κρεμάζεις όλα εκείνα πάνω στο άγαλμα, λέγει έτσι έκανες τον εαυτό σου, λέγει ένα άγαλμα και προσπαθείς να το περιχρυσώσεις με τα δαχτυλίδια και τα περιδέρεα, λέγει. Εμείς έχουμε καθήκον να καυχόμεθα δια των θείων νόμων των οποίων μας έδωσε ο Θεός. Αυτό είναι το πέρασμα της ζωής μας. Άλλων χρυσό δαχτυλίδιων από αυτό δεν υπάρχει. Μη φοράσεις τίποτε άλλο. Τώρα οι νέοι μας τους βλέπουμε. Φορτώνουν τα αυτιά τους δαχτυλίδια, φορτώνουν τις μύτες τους δαχτυλίδια, φορτώνουν τα χέρια τους δαχτυλίδια, γράφουν πάνω τους ανεξίτηλα τον δαίμονα και καυχόνται ότι είναι με τον σατανά. Ποιος να οδηγήσει αυτήν την νεότητα στον δρόμο του Θεού, ποιος θα ομιλήσει? Όταν εμείς παρακαλούμε τον Θεό αυτή τη στιγμή και λέγουμε να βρεθεί ένα νέο παιδί να έρθει να ακούσει αυτά τα λόγια, δεν έρχεται κανείς. Τρέχουν αλλούδια να ακούσουν λόγους. Τρέχουν αλλούδια να δώσουν την ψυχή του. Εις τον Θεό δεν δίνουν την ψυχή του. Εναντίον των δαχτυλίδιων το οποίο πρέπει να φέρουμε επάνω μας εμείς, θα μας υπενθυμίζει τον ακατάλλητον δεσμό με τον νηφίον της Εκκλησίας. Εν τόσο λίγου χρονικού διαστήματος, αδερφοί μου, θα ακούσουμε και πάλι, ίσως ξυπνήσουμε, ιδού ο νηφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός. Και μακάριος ο δούλος ο νευρίσει γρηγορούντα. Ανάξιος δε πάλι ο νευρίσει ραθυμούντα. Ράθυμος άνθρωπος δηλαδή, κοιμισμένος άνθρωπος. Ράθυμος άνθρωπος, αδιάφορος άνθρωπος. Ράθυμος άνθρωπος, ο άνθρωπος ο οποίος περιφρονεί τα πάντα. Αλλά ο νηφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, ξαφνικά. Ξαφνικά παρουσιάζεται. Θα είναι ο Λόγος και ο Νόμος του Θεού όχι μόνο γκόσμημα αλλά και διακριτικό γνώρισμα του μυστικού αραβόνος τον οποίον έχουμε με τον νηφίον Χριστόν. Και όπως ο αραβόν υπενθυμίζει συνεχώς στους συζευγμένους τας προσαλλήλους υποχρεώσεις αυτό το δακτυλίδι το οποίο φορά στην ημέρα του γάμου και άλλοι το χάνουνε την ίδια ώρα διότι οι γυναίκες, ευτυχώς, το έχω επισημάνει,
και προλαμβάνουν. Βάζουν γάντια και πάνω από τα γάντια βάζουν εκείνο το δαχτυλίδι, το οποίο ευλογεί η Εκκλησία μας. Το αποτέλεσμα είναι να πέσει από το χέρι της, προτού βγει ακόμη έξω από την Εκκλησία και το χάνει. Την αναγκάζω να βγάλει εκείνο το δακτυλίδι, να το βάλει πάνω στο χέρι. Αυτό το δακτυλίδι λοιπόν, λέγει το Ιερό Ευαγγέλιο, ότι έχει υποχρεώσεις. Εσύ προς τον άντρα σου και ο άντρας προς εσένα. Αυτό είναι το δακτυλίδι. Το φορείς, δεν ξέρεις γιατί το φορείς. Υποχρεώσεις, λέγει, ο ένας προς τον άλλο. Καθήκοντα ο ένας προς τον άλλον. Και όπως ο Αραβών, ο ειδικός μας, θα είναι μία διαρκής υπόμνησης των υποχρεώσεων μας έναντι του νηφίου Χριστού. Αυτός ο Αραβών του νόμου του Θεού θα είναι ακόμη και ως το πλέον αγαπητόν και προσφυλές πράγμα επάνω στην γη. Αγαπάς τον Χριστό, τον έχω στην καρδιά μου. Πολύ καλά λες. Είναι μια έκφραση η οποία δεικνύει την πολυστοργή, την οποία αντρέφουμε μπροστά αγαπητά μας πρόσωπα. Πόσο να αγαπάς το παιδί σου, το έχω στην καρδιά μου, λέει. Πόσο να αγαπάς τους γονείς σου, τους έχω στην καρδιά μου. Πόσο να αγαπάς τον γείτονα σου, τόσο πολύ που τον έχω στην καρδιά μου. Πολύ όμορφα. Πολύ καλά, αλλά κάτι άλλο, όταν σου πω αγαπάς τον Χριστό, λες ναι και απαντά ο Χριστός, αν με αγαπάς, τήρησε τα λόγια μου που σου λέω, τήρησε τα εντολάς μου. Εκ τούτου γαργνώσονται, λέγει ο Θεός, από αυτό θα γνωρίζει ο κόσμος ότι είστε δικά μου παιδιά, εάν αγάπην έχετε εναλλήλεις, λέγει. Αυτό είναι το γνώρισμα του καλού χριστιανού. Έχουμε έναν Άγιον στην Εκκλησία μας, ο οποίος είναι από τη Ρωσία, επίσκοπος της Κρυμαίας, ο οποίος ονομάζεται Άγιος Λουκάς. Αυτός από παιδί μικρό αγάπησε τόσο πολύ τον Χριστό, ούτως ώστε μεγάλωσε, υπέφερε βασανιστήρια, υπέφερε εξορίες, έγινε ο μεγαλύτερος ιατρός χειρούργος της Ρωσίας με τα πλέον περιζήτητα στον κόσμο συγγράμματα. Αγαπούσε τον Θεό με όλη του την ψυχή και όταν του είπαν οι κομμουνιστές να βγάλει τα ράσα, απήντησε να μου βγάλετε και το δέρμα μου και τα ράσα μου. Αυτός ο Άγιος Λουκάς όταν απέθανε, επέρασαν 30 ολόκληρα χρόνια και στην ανακομιδή των λειψάνων του ευρέθη η καρδία άγγιχτη. Τόση καρδιά είχε για τον κόσμο, τόση αγάπη για τον κόσμο, ούτως ώστε εκείνη η καρδία του ήταν γεμάτη από αγάπη και δεν επέτρεψε ο Θεός να αλλοιωθεί ή να λιώσει. Ύστερα από 30 ολόκληρα χρόνια, ναι αδερφοί, επίσκοπος Κρυμαίας, ο Άγιος Λουκάς, αν είμαι καλά και φτάσουμε μια στιγμή, θα τον δούμε, να τον απολαύσουμε, να τον ζήσουμε, να τον παρακαλέσουμε να μας φυλάει. «Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου», λέγει ο προφήτης. Δια να του δείξει πόσον τον αγάπησε τον Θεό. «Μέσα στην καρδιά μου έκρυψα τα λόγια σου», λέγει. Αλλά και ο αγαθός Θεός, δια να κάνει τα προστάγματά του εύκολα και εφαρμόσιμα, δια να εφαρμόζονται τα λόγια του, να τηρούνται δηλαδή από τους ανθρώπους, να είναι εφαρμόσιμα στη ζωή του ανθρώπου, δεν αρκείται στο να δίδει νόμους στην διάνοια αυτών, αλλά προχωρεί και λέγει «Επί καρδίας αυτών επιγράψω αυτούς τους νόμους του», πάνω στην καρδιά του ανθρώπου.
όταν μας γράψει ο Θεός πάνω στην καρδιά μας τον νόμο Του, τα σεντολάς Του, τότε είμαι θα δικά Του παιδιά. Κύριε, ρίζωσον την πίστη των μαθητών Σου μέσα στην ψυχή μου και τον φόβο Σου εν της μέλεσή μου. Μακάριος ανήρω φοβούμενος τον Κύριο. Μακαρισμένος είναι εκείνος που φοβάται τον Θεό. Οι Θείες Εντολές πρέπει να είναι σημάς ως κάτι το προσφυλές, το πιο αγαπητό. Να τηρείς τα εντολάς του Θεού, να κάνεις δηλαδή το θέλημά Του. Να είναι πολύ γνώριμον στην ζωή μας. Να μην το ξεχάσουμε. Αυτό το θέλημα του Θεού και οι εντολές του Θεού να είναι η πνοή μας, η αναπνοή μας, η ζωή μας. Με αυτό θα συνομιλούμε και με αυτό θα ζούμε. Με τα εντολάς του Θεού. Τούτα που λέγουμε αλήθεια αυτή τη στιγμή. Εάν τα ετηρούσε η ανθρωπότης, θα είμαι θα έτσι όπως είμαι θα αυτή τη στιγμή. Εάν όλος ο κόσμος αγαπούσε τον Θεό με τόση πολύ πίστη, θα είμαι θα μέσα στους πολέμους, θα είμαι θα μέσα στις ασθένειες, στους σεισμούς, θα είμαι θα μέσα στις πλημμύρες και τους καταποντισμούς, θα είμαι θα μέσα εις όλα αυτά τα οποία μας παρουσιάζει ο Θεός για να μας ξυπνήσει. Και δεν ξυπνούμε. Όπως ομιλούμε μεταξύ των γνώριμων και οι αδερφοί, με τον ίδιο τρόπο πρέπει να εξοικειωθούμε με τον Θεό και την σοφία του Θεού, την χάρη του Θεού. Να είμεθα γνώριμοι στον Θεό. Να συζητούμε μαζί Του τα προβλήματά μας, να ανακοινώνουμε εις Αυτόν τη θλίψη μας, να ζητούμε την συμβουλή και τη γνώμη την ειδική Του και να ευχαριστούμε θα βρισκόμενοι η συνεχή επικοινωνία με τον Θεό. Επικάλεσε με, λέγει, εν ημέρα θλίψεώς Σου και εξελούμεσαι και δοξάσεις με. Όταν έχεις θλίψη, ρίξε τα όλα σε μένα, λέγει, και εγώ θα σου λύσω τα προβλήματά σου και εσύ θα με δοξάσεις. Μείνε μαζί μου, παιδί μου, λέγει, και εγώ θα είμαι πάντοτε κοντά σου. Επίρρυψον επ' εμέ την μέρημνά σου και εγώ θα σου λύσω το πρόβλημά σου. Ό,τι σε απασχολεί, δώσε μου το, λέγει ο Θεός, και εγώ θα σου το λύσω, δια το συμφέρον την ψυχή σου. Πόσο να πάβει την ψυχή και πόσο την ανακουφίζει ένας διάλογος με το νόμο του Θεού. Πόσο ξεκουράζει, πόσο να αναπαύει όταν ομιλείς τα λόγια του Θεού. Είναι μια ορθή λύση των προβλημάτων. Προσφέρει ο Λόγος του Θεού την σοφία του Θεού, την αλάνθαστον στοργήν του Θεού την οποία έχει σημάς. Ο Λόγος του Θεού δι' εμάς πρέπει να είναι άτρωτος, μια πανοπλία στην οποία να μην μπορεί να περάσει το βέλος του διαβόλου. Ό,τι και να λέγει ο διάβολος, εμείς θα αδιαφορούμε και θα βλέπουμε μόνο τι λέγει ο Θεός. Πολλάκις ευρίσκονται ενώπιον του ομιλούντος, φοβισμένοι άνθρωποι, οι οποίοι απαντούν. Αυτή τη στιγμή μου κάνουν κακό, λέει. Ποιος? Αυτοί που μου κάνουν μάγια, λέει. Ποιος είναι εκείνος που σου κάνει τα μάγια? Τον είδες? Όχι, λέει. Υποπτεύομαι. Όταν υποπτεύεσαι είναι αμαρτία. Όταν τον έχεις δει? Όταν τον έχεις δει, να παρακαλείς τον Θεό να τον φωτίσει, διότι είναι ήδη εις τον Άδη. Είναι ήδη εις την κόλαση. Διότι αυτός δεν φωνάζει τους αγγέλους να τον βοηθήσουν. Φωνάζει τους δαίμονες και κάνουν συμφωνία μαζί του και του λέγουν: τώρα θα σου ακούμε εμείς, αλλά όταν θα έρθει η στιγμή θα μας ακούεις εμάς. Και έτσι πάει ο άνθρωπος δια να ακούει τον δαίμονα να του λέγει: ό,τι θέλεις πες μου και εγώ θα το κάνω.
και το κάνει ο άνθρωπος εναντίον του συνανθρώπου του, εναντίον του αδερφού του, εναντίον του γνωστού του, εναντίον του γειτόνου του. Καλεί τους δαίμονας και οι δαίμονες του ακούνε, διότι θα ανταλλάξουν όταν θα έρθει η στιγμή και θα του πούν τώρα θα μας ακούει σε εμάς. Έλα μαζί μας. Αν διαβάσετε ένα βιβλίο το οποίο είναι γραμμένο που λέγει «Οπτασία φοβερά του Αγίου Κοσμά», να δείτε με τι τρόπον οι δαίμονες επιτίθενται εναντίον της ψυχής όταν βγει η ψυχή από το σώμα. Θα το δείτε αυτό το βιβλίο και θα τρομάξετε πραγματικά, διότι είναι τόσο συγκλονιστικό που δεν ξέρουμε εάν με αυτό το τράνταγμα η ψυχή δεν ξυπνήσει ή θα μείνει πάντοτε μέσα στον ύπνο της αδιαφορίας. Ο Λόγος του Θεού θα πρέπει να είναι δι' εμάς πανοπλία και σκέπη κρατεά, να διατηρεί την ψυχή καθαρήν από τον μολυσμό των σαρκικών παθών. Προσέξτε αδερφοί μου, από δύο πιάνεται ο διάβολος. Από τη σαρκική αμαρτία και από το αίμα. Αίμα. Ναι, από το αίμα. Όταν πέφτει ο πατέρας και η μητέρα μέσα εις τας εχτρώσεις και τα χέρια των στάζουν αίμα, μην νομίσεις ότι θα γλιτώσεις από τον σατανά. Αυτός είναι η χειρολαβή του. Όταν σε πιάσεις αυτά τα δύο, τη σάρκαν και το αίμα, σε έχει φάει πλέον. Και αν δεν τρέξεις γρήγορα να εξομολογηθείς, να παρακαλέσεις τον Θεό να σε συγχωρέσει, τότε αλίμονός σου, η μια μέρα θα διαδέχεται την άλλη πιο σκληρή και πιο φοβερά. Ο νόμος του Θεού θα διώχνει τον φόβο, διότι τη στιγμή που λες εσύ ότι σου κάνουν μάγια, εκείνη τη στιγμή θα σκέφτεσαι ένα πράγμα. Ο Θεός είναι κοντά μου. Με φυλάει ο Θεός μου. Ο Θεός είναι ο δυνατός. Ο Θεός λέγει όταν είναι μαζί μας, ουδείς εναντίον μας. Ή ο Θεός με θυμών, ουδείς καθημών. Δεν μπορεί κανεί να μας πλησιάσει. Όταν είμαστε με τον Θεό, δημιουργείται μέσα εις τον έσω άνθρωπον η σκέπη του Θεού και ευδελίτεται την αμαρτία, δεν τη θέλει, τη συχαίνεται την αμαρτία. Είναι όπως εκείνον ο οποίος ακριβώς επί σειράν ετών καπνίζει εκείνο το διαβολόχορτο που λέγεται τσιγάρο και σε μια στιγμή ο Θεός το βοηθά και έρχεται και λέγει, μόλις δω κανέναν να καπνίζει, λέγει, μου έρχεται να κάνω εμετό. Αυτό είναι. Ότι επέταξες τον παλαιό άνθρωπο από επάνω σου και ενεδίθεις των νέων, των κατά Χριστών Θεών. Εφαρμόζεις εκείνο το οποίο λέγει την ώρα που βαπτίζεσαι ο Θεός και η Εκκλησία μας το επαναλαμβάνει. Όσοι εις Χριστόν βαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε. Και αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος, εκδυσάμενοι τον παλαιό άνθρωπο, λέγει, και την αμαρτία λέγει και να αντιθούμε των νέων άνθρωπων ο οποίος είναι ο Θεός. Τότε θα ζήσεις την ζωή σου μέσα στην αγάπη του Θεού. Ενώ ταυτοχρόνως θα μας βοηθεί ώστε να ανακαλύπτουμε τα σπανουργίας και τα σαπάτας και να μας ενισχύει ώστε να διακρίνουμε τα σκολακίας της αμαρτίας. Εκείνος ο οποίος σκολακεύεται από την αμαρτία και τραβά το δρόμο του προς την αμαρτία και φορτώνεται την αμαρτία, εκείνος που ο οποίος υπηρετεί τη σάρκαν και όχι το πνεύμα, την ψυχή, εκείνος ο άνθρωπος μέσα του δεν υπάρχει φως. Πώς να φωτιστεί εφόσον καλύπτεται η ψυχή του από την αμαρτία, το σκότος, ίστρος λέγει, ακολασίας λέγει, αν φτάσουμε την ημέρα εκείνη της Αγίας και Μεγάλης Τρίτης, θα ακούσουμε την αμαρτωλών γυναίκα με παράπονο να λέγει αυτά.
με κάλυψε, λέγει, ίστρος ακολασίας, όπως το άλογο το τσιμπάει αλογόμυγα και τρέχει για να γλιτώσει τάχαντες και καλά και η μύγα δεν φεύγει από πάνω του. Κατά τον ίδιον τρόπο τρέχει και ο άνθρωπος ο οποίος είναι υπηρέτης της σαρκός, όπως εκείνο το άλογο που το τσίμπησε η αλογόμυγα. Τρέχει να πάει να βρει την αμαρτία. Ελάβνεται υπό του δαίμονος, λέγει. Τον οδηγεί ο δαίμονας να πάει να έβρει την αμαρτία, να χορτάσει το βούρκο της αμαρτίας. Να χορτάσει από μέσα εις των οχετών της αμαρτίας. Εκείνη τη βρωμιά και την ακαθαρσία. Πόσοι ομολογούν, πόσοι νέοι ομολογούν ότι την πρώτη εκείνη ημέρα που εγεύθη την αμαρτία και έφυγε η αγνώτης από πάνω του, λέγει, είχα συγχαθεί τον εαυτό μου και έτρεχα να βρω νερό να πέσω από κάτω να καθαριστώ, μα δεν σε καθαρίζει το νερό. Οι ωκεανοί των θαλασσών δεν σε καθαρίζουν, όχι το νερό που θα έβρεις. Εάν δεν πέσεις στα πόδια του Χριστού και να ζητήσεις συγγνώμη, να σε ελεήσει ο Θεός και να σε καθαρίσει ο Θεός, δεν πρόκειται να σωθείς. Έχασες την αγνότητά σου. Δεν υπάρχει αγνώτης. Η αγνώτης, η τιμή, τιμή δεν έχει και χαρά στον που την έχει. Τρία πράγματα να ξέρουμε ότι πρέπει να σώσουμε, αδερφοί μου. Τον Θεό να μην το χάσουμε. Να μην χάσουμε τον Θεό. Δεύτερον, την ψυχή μας να μην την χάσουμε, διότι λέει ο Θεός, εάν κερδίσεις όλο τον κόσμο και χάσεις την ψυχή σου, τι κερδίσες. Και το τρίτο, μη χάσεις την τιμή σου, γιατί δεν την κοράζεις με τίποτε. Δεν έχει τιμή η τιμή. Δι' αυτό πρόσεχε τη ζωή σου. Εάν έμεινες ως αυτή τη στιγμή αγνός και καθαρός, πρόσεξε να μείνεις μέχρι τέλους της ζωής σου αγνός και καθαρός. Μέχρι την ημέρα του γάμου σου και από τον γάμο εις τον τάφον, αγνός και καθαρός. Ω, να ήξευραν οι άνθρωποι, όσοι αγνούν και όσοι θεωρούν ανάξιον και αναχρονιστικών των νόμων και το λόγο του Ευαγγελίου, πόσο να δικούν τον εαυτόν τον. Ω, να γνώριζαν αυτό το πράγμα. Κύριε, εσύ που μας αξίωσες και σήμερα να ακούσουμε τα λόγια σου, τα Άγια, αξίωσε μας, Κύριε, να μείνουμε πιστοί κοντά σου άκρη θανάτου. Να ζήσουμε τον νόμο σου, το Ευαγγέλιο σου. Να μείνουμε πιστοί στα προστάγματά σου. Να δώσουμε την σφραγίδα ότι σε αγαπούμε και όταν σε αγαπούμε τηρούμε αυτά τα οποία μας είπες. Δώσε μας, Κύριε, να τηρήσουμε τα λόγια σου. Να ζήσουμε μαζί σου στον παρόντα κόσμο. Και στην επουράνιο σου βασιλεία να γίνουμε κληρονόμοι. Αμήν. Φως ηλαρός.